Από την κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την ανθισμένη Ολλανδία, τα ηλιόλουστα πάρκα των Βρυξελών και το παγωμένο Μόναχο, μέχρι το Νεπάλ και τον Μπαγκλαντές και από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Πακιστάν, καθολικοί και προτεστάντες γιόρτασαν το Πάσχα με την παραδοσιακή θεία λειτουργία και τα τοπικά τους έθιμα. Ο Ποντίφικα, στο εορταστικό του μήνυμα, ευχήθηκε ο Αναστημένος Χριστός να φέρει ελπίδα στη Μέση Ανατολή και πνεύμα συνεργασίας για το κοινό καλό. Την επόμενη Δευτέρα, ο Άντερς Μπέχρινγκ Μπρέιβικ θα προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τρομοκρατικές πράξεις σχεδόν 9 μήνες από την ημέρα που σκότωσε 77 ανθρώπους στο Όσλο και στο νησί Ουτόγια. Αν και για την ενοχή του δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το βασικό ζήτημα είναι η κατάσταση της πνευματικής του υγείας και ποια θα είναι η τύχη του, ψυχιατρικό άσυλο ή φυλακή. Η πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός στη Συρία βρίσκεται σε κίνδυνο μετά την απόφαση των ανταρτών να απορρίψουν τη νέα απέτηση του Συριακού καθεστώτος για γραπτές εγγυήσεις της αντιπολίτευσης ότι αποδέχεται τον τερματισμό κάθε είδους βίας. Η ηγεσία των ανταρτών δηλώνει ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου, αλλά αρνείται να συνδιαλλαγεί απευθείας με τη Δαμασκό. Το βορειοκορατικό καθεστώς τοποθέτησε στην πλατφόρμα ετόξευσης τον μεγάλο βεληνικού σπύραυλο UNHA-3, που όπως υποστηρίζει πρόκειται να θέσει σε τροχιά δορυφόρο, εμένοντας σε σχέδια εκτόξευσης μεταξύ 12 και 16 Απριλίου, παρά τις προειδοποιήσεις της Δύσης που βλέπει πίσω από την εκτόξευση πυραυλική δοκιμή κατά παραβίαση του μορατόριου. Οι αρχές της Λιβύης δεν θα παραδώσουν τον Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφη, γιο του Μουαμάρ Καντάφη, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη και επιμένουν ότι θα δικαστεί σε λιβικό δικαστήριο για διαφθορά, φόνους και βιασμούς. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Αλία Σουρ. Ο πρόεδρος του Μάλι, Αμαντού Τουμάνι Τουρέ, παραιτήθηκε από τη θέση του, προετοιμάζοντας έτσι τον δρόμο για την επιστροφή στη συνταγματική εξουσία μετά το πραξικόπημα που έλαβε χώρα στο Μάλι πριν από 3 εβδομάδες και οδήγησε στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της επαρχίας του Αζαουάντ. Διπλή βομβιστική επίθεση με παγιδευμένα οχήματα παρέσυρε στο θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπους στη Βόρεια Νιγηρία, η οποία παραμένει βυθισμένη σε θρησκευτική, εθνοτική και πολιτική βία. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά σε χριστιανική εκκλησία την ώρα που οι πιστοί συμμετείχαν στην Πασχαλινή Λειτουργία. Οι δυνάμεις διάσωσης στο Περού συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό 9 εργατών, οι οποίοι παγιδεύτηκαν την περασμένη Πέμπτη όταν κατέρευσε μερικώς η οροφή του ορυχείου Χαλκού και Χρυσού στην Καμπέθα Ντελ Νέγκρο, στο οποίο εργάζονταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ορυχείο είναι παράνομο, κάτι αρκετά συνηθισμένο στο Περού.